Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που ανοίγει, πέρα από όλη αυτή την ανθρώπινη διάσταση, πέρα από όλη αυτή την τραγωδία που δεν έχει τέλος. Και αυτή η συζήτηση ανοίγει και φυσικά θα έχει πολλές σελίδες. Έχω μαζί μας τον διευθυντή της τηλεόρασης, τον Νίκο Μπελογιάννη, και τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Γιώργο Ράλη. Καλησπέρα σας και στους δύο. Καλησπέρα, κύριε Γιάννη. Νίκο, να ξεκινήσω λίγο με τον κύριο Ράλη, γιατί έχουν υπάρξει μια σειρά από ερωτήματα και αναπάντητα ερωτήματα και μεγαλώνουν αυτά τα ερωτήματα για το ζήτημα των ευθυνών ή για το ζήτημα της διαχείρισης όλης της κατάστασης. Μπορούμε αυτά να τα διευθετήσουμε. Για τη στάση που πήρε ο Διευθυντικός Σύλλογος Σαλαμάτας, γιατί μιλάει με νομικά επιχειρήματα. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Και επειδή παρακολούθησα και προηγουμένως το ρεπορτάζ με τον Δήμαρχο, ο οποίος εξέφρασε και τη θλίψη του από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη πλευρά και τη στάση της πόλης απέναντι στο συγκεκριμένο περιστατικό, που οφείλουμε να δώσουμε τα εύγε και να πούμε ότι μάλλον μόνο στη στεριά πάμε καλά. Όσον αφορά όμως το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο να θυμίσω ότι τελικά είμαστε μετά το τρίμηνο. Εννοώ όσον αφορά την περίθαλψη στο Δήμο. Α, αυτό είναι. Αντιμετώπιση και διαχείριση. Αν δεν έγινε αντιληπτός, δεν έχω να προσθέσω ή να αφαιρέσω κάτι. Απλά εννοώ ότι πράγματι η Καλαμάτα διαχείριση. Στάθηκε και η διαχείριση, αλλά και ο εθελοντισμός και οτιδήποτε ακριβώς ό,τι έγινε προς αυτή την κατεύθυνση ήταν πραγματικά μέσα στα πλαίσια του ανθρωπισμού και μπορώ να πω και παραπάνω. Όσον αφορά όμως το συγκεκριμένο περιστατικό, αν μου επιτραπεί να εκθέσω μια άποψη η οποία είναι απολύτως προσωπική από τη μία πλευρά και από την άλλη με το ρεπορτάζ που εγώ έχω στην διάθεσή μου και το οποίο είναι το ίδιο που έχετε κι εσείς και που έχει προφανώς όλος ο κόσμος. Όχι με τη δικογραφία ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο είναι όπως καταλαβαίνετε κάτι ξένο και δεν θα μπω σε τέτοια ζητήματα. Αν μου επιτρέπετε μια μικρή εισαγωγή, θα ήθελα αν είναι δυνατόν σε αυτή την υπόθεση η σκέψη μας και αυτά που ακούμε να είναι όσο το δυνατόν αφαιρετικά, γιατί όσο προστίθενται λεπτομέρειες και πράγματα τα οποία είναι ξένα προς τον κόσμο, δηλαδή ποια είναι τα διεθνή ύδατα, αρχίζει να υπάρχει μια θολούρα η οποία δεν οδηγεί προς την κατεύθυνση της ορθής σκέψης. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση είναι κάτι το οποίο να σας πω μόνο τους χρόνους και να σας πω αυτά τα οποία λέει το λιμενικό. Ναι. Γιατί αν με ρωτήσετε αν υπάρχουν ευθύνες, δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα πει υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Επαναλαμβάνω, λέω την άποψή μου και σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα και μάλιστα από την πλευρά που το ίδιο το λιμενικό λέει. Mm-hmm. Βλέπω λοιπόν κάτι το οποίο στην πραγματικότητα, εκτός του ότι χρήζει διερευνήσεως, όπως πολύ σωστά είπε και ο κ. Μπελογιάννης και ήταν και η θέση του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλαμάτας, είναι κάτι το οποίο στην πραγματικότητα άπτεται, για να μην πω ότι χωράει και μπαίνει μέσα-μέσα στις ποινικές ευθύνες αυτών οι οποίοι προσπάθησαν, όπως λένε, να διασώσουν αυτούς οι οποίοι τελικά κατά το μέγα μέρος χάθηκαν. Δεν τολμώ να πω ούτε τον αριθμό. 600-700. Μιλάμε για δυσθεώρητα μεγέθη και μάλιστα σε τέτοια κατάσταση που πραγματικά ήταν κάτι που το περιμέναμε. Πώς το προσεγγίζετε, δηλαδή, πού υπάρχει σε εισαγωγικά όχι η ευθύνη, η έννοια της εμπλοκής, δηλαδή της ελληνικής πλευράς. Της εμπλοκής. Επειδή είπατε σωστή λέξη, θα σας διαβάσω μόνο το εξής. Η Frontex λέει το εξής. Εκφράζουμε τη βαθιά μας λύπη για τα τραγικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στα ανοιχτά των ελληνικών αρχών. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, τις οποίες συντονίζουν οι ελληνικές αρχές, βρίσκονται σε εξέλιξη. Το αεροσκάφος της Frontex εντόπισε το αλλιευτικό την 3η 13 Ιουνίου 09:47. Και το πρωί. Το πρωί, 09:47. Και ειδοποίησε άμεσα τις ελληνικές και ιταλικές αρχές. Συνεχίζει πιο κάτω και καταλήγει. Όλες οι ερωτήσεις θα πρέπει να κατευθυνθούν προς τις ελληνικές διασωστικές αρχές. Αυτά λέει η Frontex. Πάμε τώρα στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, που λέει το εξής. Το σκάφος αναφέρεται ότι βρισκόταν σε κατάσταση κινδύνου από το πρωί της 13ης Ιουνίου. Μιας ευρείας κλίμακας επιχείρησης, έρευνας και διάσωσης ανακοινώθηκε το πρωί της 14ης Ιουνίου από το λιμενικό σώμα της ελληνικής ακτοφυλακής μετά την ανατροφή του σκάφους. Τονίζοντας παράλληλα ότι το καθήκον διάσωσης των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα, χωρίς καθυστέρηση, είναι θεμελιώδης κανόνας του διεθνούς ναυτικού δικαίου. Τόσο οι πλοίαρχοι, όσο και τα κράτη έχουν υποχρέωση να παρέχουν βοήθεια σε όσους βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το καθεστώς ή τις συνθήκες στις οποίες εντοπίζονται. Συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται πάνω σε μη αξιόπλοα σκάφη και ανεξάρτητα από τις προθέσεις των επιβενώντων. Τονίζοντας μάλιστα ότι οποιαδήποτε δράση
σχετική με την έρευνα και τη διάσωση θα πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο που να συνάδει με την υποχρέωση της αποτροπής απώλειας ζώων στη θάλασσα. Ήπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης καλωσορίζουν ταυτόχρονα τις έρευνες που έχουν διαταχθεί στην Ελλάδα αναφορικά με τις συνθήκες που οδήγησαν τελικά στην ανατροπή του σκάφους και στην απώλεια τόσων πολλών ανθρωπίνων ζώων. Δηλαδή, εν κατακλείδη, μας λέει εδώ, μας δίνει και συγχαρτήρια, καλωσορίζει τις έρευνες. Και λέμε για ποιες έρευνες? Τη δικογραφία που σχηματίστηκε, που είναι οι 9 διακινητές. Και αυτοί οι οποίοι θα πάνε. Είναι γιατί... Ότι τα παιδάκια αυτά διακινητέ. Κύριε Ράκη, συγγνώμη, κύριε Ράκη, για το πράγμα έχει ακουστεί. Λέτε το νομικό επιχείρημα. Αυτή τη στιγμή έχει ακουστεί, όπως το διαβάσατε, είναι υποχρέωση των σωστικών αρχών να του σώσει. Θέλουν, δεν θέλουν. Για το πράγμα ακούστηκε ότι ήταν στα διεθνή ύδατα και δεν μπορούν να του σώσουν. Δηλαδή, κάποιο στα διεθνή ύδατα μπορεί να τον, δεν μπορεί να τον σώσει ή μπορεί να, δεν μπορεί να συλλάβει του κακούργου. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κύριε Μπελογιάννη, συγχωρέστε το πικρό χαμογελό μου, αλλά είναι περισσότερο από τον εκνευρισμό μου, γιατί στην Ελλάδα αυτό το οποίο είναι αδιανόητο γίνεται αυτονόητο ή το αυτονόητο γίνεται αδιανόητο, εξαρτάται πώς το θέλει ο καθένας. Πάνω σε αυτά ακριβώς που είπατε. Αν κάποιο σα λέει ότι οι πρόσφυγες δεν ήθελαν να σωθούν και το λέει αυτό. Ενήλικας, θα πρέπει οπωσδήποτε να πρέπει να τον κοιτάξουμε. Προσέξτε. Το πλάνο αυτό βλέπουμε είναι χαρακτηριστικό. Επειδή βλέπετε την εικόνα, σηκώνουν τα χέρια ψηλά σε ένα ελικόπτερο. Δηλαδή, τι μπορεί να ζητάνε. Ναι, έχετε πολύ δίκιο. Νομίζω ότι ορισμένες φορές οι φωτογραφίες είναι και χίλιες λέξεις. Επειδή στην υπόθεση αυτή δεσμεύτηκα να λέω αυτά τα οποία λέει μόνο το λιμενικό. Αντιλαμβάνω. Γιατί δεν θέλω να πω ούτε αυτά που είπε η ακτιβίστρια, ούτε τι λέει η Frontex που σας το διάβασα, μόνο για τις ανάγκες της κουβέντας. Στην προκειμένη περίπτωση, προσέξτε, θα σας διαβάσω αυτά τα οποία λένε τα πρωτόκολλα, γιατί μπήκε και αυτό. Αν είμαστε σε διεθνή ύδατα, αν έχουμε τη δυνατότητα να επέμβουμε ή οτιδήποτε. Έχει ανοίξει μια τέτοια. Έρευνα και διάσωση. Και εκτός ότι είναι ξεκάθαρο, ακούστε. Θα σας διαβάσω πάλι ακριβώς τι λένε τα πρωτόκολλα. Γιατί αυτά τα οποία γίνονται, σας είπα τα αυτονόητα, αδιονόητα και τα αδιονόητα, εκεί που πρέπει. Γιατί αν είναι να μένουμε μετά μόνο στο πένθος. Και μετά τι ωραία που μπορέσαμε και σώσαμε τους 100 από τους 700, νομίζω ότι δεν θα βοηθήσει. Πού φτάνει το σημείο της εμπλοκής αυτό και τη συμμετοχή σας. Όχι. Να δούμε τι λέει το πρωτόκολλο πρώτα, κύριε Ράλλη. Τι λέει το πρωτόκολλο για τα διεθνή έδαφα. Αυτό που γιατί εδώ πέρα υπάρχει μεγάλη δικογνωμία και εδώ πέρα, όπως και για κάτι κάμερες που θα πούμε μετά και για κάτι πράγματα τα οποία δεν είναι καταγεγραμμένα πουθενά. Είναι δυνατόν να πάρουν φωτογραφίες και να μην γράφουν οι κάμερες. Το άκουσα και από τώρα αυτό, εμείς τεχνικοί είμαστε, είναι δυνατόν να υπάρχουν φωτογραφίες τη νύχτα, λάδι, θάλασσα και οι κάμερες ενός υπερσύγχρονου πλοίου. Αυτή τη στιγμή όπως είναι αυτό το ελληνικό το πλοίο, το 270 όπως το λένε εκείνο το, αυτή, ένα τεράστιο πλοίο, να μην γράφουν οι κάμερες. Γράφουν οι κάμερες οι δικές μας εδώ πέρα. Γιατί εκεί με το τι βλέπει η κάμερα το γράφει. Το γράφει σε κάποια πράγματα, σε κάποιο καιρό δίσκο, όπως γράφει και της αστυνομίας, όπως γράφουν και πολλές κάμερες. Οι δορυφορικές επικοινωνίες που έγιναν το νούμερο ένα. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι. Ακούστε. Γι' αυτό και είπα πριν δύο μέρες. Συγγνώμη, γι' αυτό είπα και είπα πριν δύο μέρες. Την πρώτη μέρα που έγινε το σύμβαν, δεν μπορώ να καταλάβω πώς κοιμάται ο κυβερνήτης του πλοίου αυτού, του λιμενικού, πώς κοιμάται ο κυβερνήτης της φρεγάτας, της ελληνικής και πώς κοιμούνται και οι άλλοι από την άλλη πλευρά, οι Ιταλοί μαζί με τη Frontex, που η Frontex τελικά είναι μόνο για να είναι τα σχήρα της. Κύριε Μπελογιάννη, αν θέλετε να το επεκτείνω, οποιοδήποτε έχει μια οποιαδήποτε κοινωνική παράσταση και μια κοινωνική συνείδηση, ούτε αυτό θα πρέπει να κοιμάται. Όχι μόνο γιατί έγινε στην αυλή μας στην Πύλο, αλλά από την πλευρά ότι δεν είναι η πρώτη φορά καταρχήν. Είναι το φαρμακονής, είναι 1000 πράγματα. Okay. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θέλω να γυρίσω. Έχουμε καραβιές εκατοντάδων μεταναστών. Πραγματικά αυτοί δεν πρέπει να κοιμούνται, αλλά σε λίγο δεν θα πρέπει να κοιμάμαι ούτε εγώ ούτε εσείς. Γιατί αν δεν ευαισθητοποιηθούμε, και δεν μιλάω σε γενικές αρχές, ούτε κάνω πολιτική κουβέντα. Τι να γίνουμε με τις πύλες εισόδου ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μιλάω για αυτά. Ούτε για το τείχος στον Εύρο. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Μιλάω για ένα ξερό περιστατικό το οποίο είναι θλιβερό, τραγικό και γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην ξαναγίνει. Προσέξτε. Επειδή σε αυτά που λέει ο κ. Μπελογιάννης έχει εν πολλής δίκιο, μπορώ να πω απολύτως δίκιο, προσέξτε. Η επιχείρηση διάσωσης ξεκινάει από το πρωί. Είναι 15 ώρες. Όταν αυτή αναλαμβάνει αυτό το συγκεκριμένο κέντρο διάσωσης, αυτό το συγκεκριμένο, γιατί είναι μια επιχείρηση, μια επιχειρησιακή δομή. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση έχουν αρχηγό, έχουν υπαρχηγό, έχουν ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να κάνουν αυτά για τα οποία έχουν ορκιστεί.
αυτά για τα οποία έχουν φορέσει στολή, και έχουν εκπαιδευτεί, πληρώνονται και πρέπει να κάνουν όλα αυτά. Και έχουμε μια επιχείρηση διάσωσης, στην οποία προσέξτε ποιες είναι οι ενστάσεις του λιμενικού. Αρνήθηκαν τη βοήθεια. Μιλά παντελώς αυτά, κυρία Γέλια. Ακούστε, αυτό τώρα προσέξτε. Ειλικρινά, σαν ισχυρισμός, να πει, η εικόνα είναι πίσω σας. Αρνούνται τη βοήθεια. Ποιος αρνείται τη βοήθεια εδώ. Ακούστε, και να αρνούνται τη βοήθεια. Μα είναι δυνατόν αυτοί να αρνούνται γνωρίζοντας ότι τους θα πνιγούν? Δεν είναι αυτοί. Έχουν μπει απελπισμένοι σε ένα σαπιοκάραβο, έχουν πληρώσει ένα σκασμό λεφτά, έχουν πάρει μαζί τους τα παιδιά τους και τις γυναίκες τους, έχουν αναγκαστεί να είναι κλειδωμένα στο αμπάρι και τους λέτε εσείς που έχουν ακόμα τόσες ώρες δρόμο, τόσες μέρες ενδεχομένως δρόμο, μέσα στη θάλασσα, χωρίς, προσέξτε, ότι αρνούνται τη βοήθεια. Καταρχήν, υπάρχει συντεταγμένο σκάφος. Υπάρχει δηλαδή πλοίαρχος, κυβερνή. Σκάφος... Προσέξτε, ακούστε. Yeah. Γιατί όταν λέμε, προσέξτε, επάνω εκεί είναι 150 άτομα. Βλέπουν, μετρήσανε. Συνεχίζουν να κάνουν 300. Είπαν, ναι. Τα βγάλουν 150, συν 40 που δεν φαίνονται και κάτι τέτοια. Γιατί παρακολουθώ τα ρεπορτάζ. Ακούστε. Ποιος από αυτούς ήταν ο καπετάνιος, ο συντεταγμένος που ήρθε και είπε «Δεν θέλω να μας βοηθήσετε». Ναι, ναι. Δεν είναι τέτοιο το σκάφος. Το σκάφος είναι ένα σαπιοκάραβο που δεν έχει ούτε σωσίβια, δεν έχει ούτε πλοίαρχο, δεν έχει ούτε σημαία, ούτε και μηχανή, είναι υπεράριθμος. Πιθανόν δεν έχει ούτε μηχανή, πιθανόν να είναι κλειδωμένοι αυτοί στα μπάρια, γιατί δεν το βλέπουν, έτσι δεν είναι. Βλέπουν αυτή την εικόνα. Αυτή την εικόνα λοιπόν με ποιον συντεταγμένο, με ποιο όργανο συντεταγμένο μίλησε, το δικό μας συντεταγμένο όργανο, και του είπε δεν θέλουμε βοήθεια. Και ακούστε, άμα θέλανε να πούν αυτό, τότε γιατί μείνανε εκεί? Γιατί σώσανε έτσι όπως το λένε έστω τους 100? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο επενέβησαν? Ακούστε, οι πρώτες ανακοινώσεις του λιμενικού, είτε από οι πρωινές ώρες, ο ίδιος ο κύριος, δεν θυμάμαι το όνομα, ο πρωτάρχη, ο κύριος Αλεξίου, λέει ότι επενέβημεν εκεί, γιατί έχουμε εμείς έχουμε τη δυνατότητα της έρευνας και της διάσωσης, επενέβημαν από το πρωί. Και μετά από το πρωί τότε. Και μετά από τότε τότε. Και έγιναν αυτές οι κινήσεις. Τι, πήραν τηλέφωνα τα παραπλέοντα σκάφη. Mm-hmm. Και από τα παραπλέοντα σκάφη ήρθε κάποιος, τους έδωσε τα ψωμιά, που το κρατήσανε, νερό. Και το νερό, που μετά ήρθε ένα άλλο και δεν το δώσανε. Όλα αυτά είναι λεπτομέρειες. Μην χαθούμε σε αυτά. Εδώ τα πράγματα είναι απλά. Είναι αυτό. Το πρώτο πράγμα που θέλει κάποιος, που πρέπει κάποιος να κάνει από τη στιγμή, την κόρη μου να ρωτήσω, ο κίνδυνος όταν είσαι μέσα στη θάλασσα, σε αυτές τις συνθήκες, το πρώτο πράγμα που θα πετάξεις είναι σωσίβιο. Δηλαδή αυτή, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να του πει, παιδιά που πάτε, θέλετε να πάτε εκεί, δεν θα πιάσουν διάλογο. Αφού δεν μιλάνε με κανέναν συντεταγμένο, μιλάνε με το δουλέμπορο και το γνωρίζουν. Το γνωρίζουν, δεν είναι πρώτη φορά που τους τυχαίνει. Και μιλάνε με αυτόν λοιπόν και έρχονται και δεν τους δίνει ούτε σωσίβια. Και τι λένε τώρα, προσέξτε. Πρώτον, προσέξτε ποια είναι η άμυνά τους. Γιατί για άμυνα πρόκειται, για απολογία, γιατί στην πραγματικότητα αυτοί είναι εγκαλούμενοι. Με συγχωρείτε για τον τόνο μου, αλλά αυτό συμβαίνει. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε εμείς από το δάχτυλο μας μόνιμα και να λέμε ότι ξέρετε τι γίνεται, άμα εμείς το πλευρίζαμε μπορούσε να βυθιστεί. Μα είναι σε κίνδυνο. Είναι ψέματα αυτό, είναι ψέματα. Πιθανόν, αλλά δεν πέρασε. Κύριε Ραγή, αυτό που λέει ο, ναι, θα πω εγώ ότι έγινε αυτό, είναι ψέματα που λέμε αν το πλευρίζαμε. Θα μπορούσε να βυθιστεί. Το λένε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει στο ναυτικό. Εγώ ήμουν 32 μήνες στο ναυτικό, στο πολεμικό ναυτικό. Έχουμε κάνει άπειρες ασκήσεις για να σώσουμε πλοίο. Η άσκηση, το να σώσουμε τα πλοία είναι άπειρες που κάνουμε εμείς. Όπως κάνει το λιμενικό, όπως κάνει το πολεμικό ναυτικό. Αυτά που λένε να πλησιάσουμε το βυθί. Μη βυθιζόταν και τα πράγματα, αυτά είναι ψέματα. Αυτά δεν στέκουν σε κάποιον άνθρωπο που ξέρει. Αυτά, γι' αυτό λέω, είναι ψέματα αυτό. Είναι ψέματα που λέει ότι ρώταγε σήμερα, είδα τον Ευαγγελάτο, που ρώταγε τον κύριο Αλεξίου, τον εκπρόσωπο του πολεμικού ναυτικού, του λιμενικού, που τον ρώταγε πού είναι τα πλάνα από τις κάμερες. Έχετε φωτογραφίες και δεν έχετε πλάνα. Και δεν λέει, δεν τα είχαν πατήσει το κουμπί, λέει. Ούτε κουμπί. Ούτε κουμπί πατά σε αυτές τις κάμερες. Γράφει μόνο του. Γελάει. Μιλάμε εδώ. Συγνώμη. Υπάρχει μια παραπληροφόρηση και ο καθένας έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά και έχουν μείνει όλοι. Για να πω στους δουλέμπορους, ούτε δουλέμπορους ήταν να πάνε στο καράβι. Οι δουλέμπορους έχουν πάρει τα λεφτά και είναι στην Αίγυπτο. Αυτοί που ήταν στο καράβι ήταν κάποιοι οι οποίοι υποτίθεται από τους δουλέμπορους κάνανε, υποτίθεται γιατί έμαθα και εγώ τι ήταν, για από το ρεπορτάζ που κάνουμε. Ότι είναι κάποιοι οι οποίοι κάνουν το συντονισμό. Μεταφορά. Μεταφορά. Οι οποίοι θα μείνουν και αυτοί για να πάνε στη Γερμανία. Ισχύει.
Με λιγότερα, ίσως με λιγότερα λεφτά. Είναι ούτε αυτό που έχουν πιάσει. Λένε πιάσαμε 9 άτομα. Ποια 9 άτομα πιάσατε. Το σύστημα είναι, καταρχήν ακούστε, το σύστημα είναι πολύ συγκεκριμένο και υπάρχει πλήθος ζυκών και πολλά χρόνια. Όχι μόνο στην Καλαμάτα, παντού. Ναι. Και στην Καλαμάτα, βέβαια, γιατί είμαστε παράκτια. Και σήμερα είχαμε μία αντίστοιχη. Και σήμερα είχαμε μία αντίστοιχη και δύο αναβλήθηκαν. Ναι. Δηλαδή είχαν 4 ή 5 στο πινάκιο. Αλλά απλά δεν αναβλήθηκαν. Και βέβαια οι ποινές τώρα δεν χρειάζεται να το πούμε, αλλά αυτό που λέει ο κ. Μπελογιάδης είναι αυτό που συμβαίνει. Τα χρήματα είναι στον τόπο από τότε, από εκεί που φεύγουν, πληρώνονται. Μπαίνουν μέσα 2-3 άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν ενδεχομένως λίγο από θάλασσα, για να μπορέσουν να έρθουν και αυτοί στη Γερμανία με το πλοίο, ή μπορεί να πάρουν ένα ταπεινό μεροκάματο και έρχονται εδώ πέρα και ακούνε αν τους πιάσουν τόσα χρόνια φυλακή. Αυτή είναι η δουλειά. Προσέξτε το, θα δείτε κάτι άλλο, γιατί μιλάμε για υποκρισία. Μέχρι τώρα, μέχρι αυτό το ναυάγιο, όταν μιλούσαμε για δουλέμπορους, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμασταν ήταν αυτό. Οι δουλέμποροι. Τώρα αυτοί δεν έχουν γίνει δουλέμποροι, τώρα λένε ότι είναι διακινητές. Γιατί οι δουλέμποροι είναι αυτοί οι οποίοι εμπορεύονται την ανθρώπινη ζωή, αλλά χωρίς αντάλλαγμα. Ενώ αυτοί έχουν πληρώσει, υποτίθεται, άρα δεν είναι δουλέμποροι. Αυτοί είναι διακινητές. Είναι μια διαφορά την οποία τώρα τελευταία την άκουσα μάλιστα από τον κύριο Χατζηνικολάου στα κανάλια. Οφείλω να συμφωνήσω όσον αφορά το νομικό κομμάτι, αλλά στην παρούσα φάση είναι από τις λεπτομέρειες που χάνουμε την ουσία. Να σας τα πω με δύο κουβέντες. Έχει αρχίσει η επιχείρηση διάσωσης, στην οποία είναι υποχρεωμένο το ελληνικό. Όπως το λέει η Frontex. Όπως το λέει η Frontex. Υποχρεωμένο. Λέει υποχρεωμένο, υποχρεωμένο, όχι αν θέλει. Προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά είναι και πλήθος τηλεφωνημάτων από αυτούς οι οποίοι ζητάνε βοήθεια. Σας λέω. Προσέξτε. Σας λέω, επειδή σήμερα το ΕΜΕΝΤΕ, ήμασταν με τον Νίκο νωρίτερα, το report που φτάνει από το τηλεφώνημα για τη βοήθεια, το έχουμε στη διάθεσή μας, το SOS που φτάνει, είναι στις 5:20. Το απόγευμα. Το πρωί φτάνει αυτό. Ξεκινάει η ιδέα. Μετά το περιστατικό. Πριν το περιστατικό. Πριν το περιστατικό. Πριν το περιστατικό. Σχεδόν πριν πάνε... 24 ώρες πριν. Ναι. 24 ώρες πριν. Λοιπόν, ναι, το... και 9 ώρα, 11 η ώρα το βρίσκει η Frontex, αυτό που βέβαια. Από τις 5 και 20 γίνεται. Και ενημερώνουν και ακριβώς για το γεωγραφικό στίγμα, το γεωγραφικό πλάτος, 36 μοίρες, κανονικά τα πάντα. Μα σας το λέω αυτό. Κοιτάξτε. Είναι η διεθνής κλίση που γίνεται για 750 άτομα. Δεν επιλαμβάνομαι αυτόν, δεν κάθομαι να μιλήσω για αυτά. Και είναι βέβαια γόνιμη κουβέντα, γιατί ο κόσμος θέλει να μάθει αυτά που ξέρω εγώ. Δεν είναι επειδή τα ξέρω εγώ να μην τα μεταφέρω στον κόσμο. Στην προκειμένη περίπτωση είναι γόνιμη κουβέντα, γιατί αυτά τα στοιχεία δείχνουν αυτό ακριβώς που λέμε, μάλλον και οι τρεις. Ότι δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση έχει αρχίσει μια επιχείρηση τη διάσωση τουλάχιστον 12-15 ώρες πριν, η οποία έχει αυτή την κατάληξη. Αυτή την κατάληξη. Ποια κατάληξη. Εξαρτάται τι θα δει. Ότι σώσαμε 100. Ή ότι πνίγηκαν 600. Μα τώρα για όνομα του Θεού, κύριε Κανελόπλε, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Ειλικρινά, επικαλούμε τα θεία, γιατί δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Μπαίνω στο μεταφυσικό πια. Όταν έρχεται επίσημος φορέας στο λιμενικό και συγκεκριμένη αυτή η επιτροπή, αυτό το κέντρο συντονισμού, και έρχεται και σου λέει ότι αυτοί δεν θέλαν να σωθούν, απευθύνεται σε μικρά παιδιά ή σε ανοήτους. Σε ανοήτους. Θέλετε να σας πω τι λένε, ότι η άρνηση διάσωσης δεν αποτελεί λόγο. Δεν μπορεί να πεις μετά εκ των υστέρων στον πνιγμένο ότι είχες λάθος. Πνίγηκε. Μα τώρα για όνομα του Θεού. Και το δεύτερο που είναι το πιο σημαντικό, ξέρετε πως είναι ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι προφανές. Και όταν λέμε ότι στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει distress, δεν είναι μόνο όταν βουλιάζει βάρκα. Όταν είναι σε κατάσταση κινδύνου, δηλαδή αυτή. Έχουμε distress από τότε που το είδαν. Γι' αυτό και ενημερωθήκανε. Και γι' αυτό και πήγανε. Μα και γι' αυτό λένε ότι αυτό πήγανε. Ακριβώς, για αυτό να κάνουμε διάσωση. Και η διάσωση είχε αυτά τα αποτελέσματα. Να δώσω και ένα παράμετρο, κύριε Ράλλη. Αυτό ακριβώς που λέτε. Και το αποδογύρισμα δεν περιμένανε. Ίσως ότι το πλοίο θα ήταν αποδογύρισμα στο γρήγορο. Αλλά το πλοίο θα ήταν έτσι. 10, αυτό 10, το πράγμα 10. Που άκουσα σήμερα. Το οποίο γιατί λένε ότι μετακινήθηκε ο κόσμος μέσα, λέει και γύρω, αυτά είναι για παραμύθια της Χαλιμάς. Ο κόσμος να μετακινηθεί από τη στιγμή στη Λάνη για να του πάρει το πλοίο, αυτό το πλοίο είναι μεγάλο. Αυτό δεν γίνεται. Είναι μεγάλο το πλοίο. Απλώς ο κύριος Γρηγορόπουλος, που άκουσα σήμερα τον κύριο Γιάννα Εμπειρογνώμονα, είπε ότι παράπλευρα ίσως τα απόνερα ενός μεγάλου πλοίου, όταν δεν έχει μηχανή, αυτό τα σηκώσει κύμα. Δηλαδή το κύμα που σηκώνει το πλοίο περνάει δίπλα από τα απόνερα. Το βουλιάξαν το πλοίο. Και έκανε αυτή την κίνηση. Έκανε αυτή την κίνηση το πλοίο. Και όποιος ξέρει από θάλασσα, ξέρει. Όποιος ξέρει και με βλέπει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτά τα υπόλοιπα, όπως είπατε, είναι παραμύθια της Καλλιμάς. Εγώ θέλω να πείτε ένα πράγμα. Αυτά τα παραμύθια είναι και περιττά. Ναι. Γιατί χάνουμε την ουσία, που είναι το εξής. 10 η ώρα αναλαμβάνουν την επιχείρηση διάσωσης και 12 ώρες μετά, χωρίς να έχουν κάνει τίποτα παρά μόνο να τους δώσουν σάντουιτς, πνίγονται 600 άνθρωποι.
Αυτά είναι τα αποτέλεσμα. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, εγώ θέλω να μείνω και σε ένα άλλο. Και όταν για τα διεθνή ύδατα, ασκοπεί αυτή η παραμύθα. Ασκοπεί αυτή η καραμέλα, γιατί είναι εκνευριστικό. Είναι εκνευριστικό. Γιατί το λέγανε από την πρώτη στιγμή ότι είναι τα διεθνή ύδατα. Είναι υποχρέωση. Κύριε Ράλη, ήταν ο λόγος. Είπατε, ήσασταν σαφέστατος, κύριε Ράλη, ήσασταν σαφέστατος και από αυτό και με την οδηγία της Frontex. Όταν η υποχρέωσή τους δεν ήταν αν θέλανε ή δεν θέλανε. Πήγαμε δηλαδή τώρα να κάνουν τη δουλειά τους. Ήταν υποχρέωσή τους να κάνουν τη δουλειά. Γιατί πήγανε τότε. Ναι, έχει αυτό για φωτογραφίες, ναι. Για να του δώσουν το σάντουιτς. Ας πάνε στα μικρογεύματα Γρηγόρης. Άμα δεν είναι για όνομα. Κύριε Ράγκη, δεν μπορούμε να το δούμε. Εδώ υπάρχει αυτή τη στιγμή, σαν έκλειτος νομικός, εδώ υπάρχουν ποινικές ευθύνες τώρα. Σαφέστατα. Συμμερίζομαι απόλυτα αυτά τα οποία και ο δικηγόρος, και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου και ο Δικηγορικός Σύλλογος αναφέρει και στην ανακοίνωσή του. Για μένα είναι σαφέστατα και μάλιστα βαρύτατες ποινικές ευθύνες. Και όχι μόνο βαρύτατες ποινικές ευθύνες, τις οποίες όμως εγώ δεν θέλω να τις κουβεντιάσω καθόλου, γιατί είναι μια δικογραφία που είναι σε εξέλιξη. Και προσέξτε. Είναι ένα κομμάτι, το οποίο θέλω λίγο την προσοχή σας σε αυτό, το οποίο εμείς, όχι σωστά, απομονώνουμε τη βύθιση. Ακόμα και στη βύθιση του πλοίου, εκείνη τη στιγμή, στις 2 παρα 5, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο, που ακούω, δεν ξέρω και δεν παίρνω θέση. Δηλαδή, αν έγινε, δεν έγινε, αν βούλια, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Με ενδιαφέρει από τις 10 το πρωί ή 11, με αυτή την εικόνα, τι έχουν κάνει αυτοί οι κύριοι για να μην πνιγεί ένας. Για να σωθεί έστω και ένας περισσότερος. Ούτε σωσίβια δεν τους δώσανε, παιδιά. Που ήταν το πιο εύκολο πράγμα. Τίποτε, ναι. Γιατί άκουσα και αυτό. Σωσίβια. Οποιοδήποτε, αν βλέπεις έναν που βρέχει, θα του δώσει μια ομπρέλα. Αν βλέπεις έναν που πνίγεται και δεν ξέρει μπάνιο, θα του δώσει ένα σωσίβιο. Αυτά πάντως, έχω να πω και πραγματικά πάντως, ειλικρινά θλίβομαι. Ναι, και εγώ θλίβομαι για αυτό και πράγμα. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση, γιατί το έβγαλα από μέσα όχι, μου και θλίβομαι το παγλάμι. Εγώ θλίβομαι επίσης και για τη στάση του κύριου Τουρνά, ενός έγκριτου αξιωματικού της αεροπορίας, ο οποίος δεν ήξερε τι να πει. Το είδες, δεν ήξερε τι έλεγε. Έγινε, γελιοποιήθηκε ο ίδιος. Δηλαδή, σαν υπουργό που είναι τώρα εκεί, δεν ήξερε τι έλεγε. Δεν ήξερε τι έλεγε. Για το ζήτημα αυτό. Ξέρετε κάτι, να πω το τελευταίο μόνο και συγγνώμη για την κατάχρηση. Επειδή τους ακούω μόνιμα και στα πρωινά κανάλια πριν φύγω για το δικαστήριο και τους ακούω τι λένε, όταν πάνε στα επίκαιρα αυτά ερωτήματα, τα οποία εμείς οι τρεις τώρα σε 5 λεπτά κουβεντιάσαμε, και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είναι κατηρισμένοι, όπως ο κύριος Κυρίδης, θα το δείτε, αλλάζουν κουβέντα. Ναι. Από την πρώτη στιγμή, γιατί ήταν αμήχανοι, δεν ήξεραν τι να πούν. Mm-hmm. Όταν σου λένε διεθνή ύδατα και μένουν εκεί, πάνε να πει ότι και η επόμενη ερώτηση δεν απαντιέται, αλλά πηγαίνουμε με πλάγιο. Ή δεν θέλανε και πετάξαν το σκηνή, και το θέλανε, στείλανε πίσω το σκηνή. Πού τα λένε αυτά τα πράγματα, δεν τα πιστεύουν ούτε παιδάκια. Ούτε παιδάκια δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να καταλάβω πώς κοιμούνται και πώς θα κοιμηθούν αυτοί με τόσα. Αυτόματα, με τόσα αυτόματα στο κεφάλι τους και με τόσα, ανθρώπους, μανάδες, παιδιά, γυναίκες, δύστυχους ανθρώπους, οι οποίοι κακά τα ψέματα, γιατί είπαν οι κάποιοι άλλοι, κάτι λένε ότι αυτοί και είναι οι Πακιστανοί, αυτοί και τέτοια. Μην θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε ότι εκεί γίνεται, γίνεται φίλος πόλεμος και φίλοι πολέμοι που φταίει η Δύση. Αυτή είναι η δημοκρατία της Δύσης. Αυτή είναι η καλοπερασάκη που έχουμε εμείς. Η Δύση τους οδήγησε εκεί πέρα για πόλεμο στη Λιβύη, πόλεμο στο Πακιστάν, πόλεμο παντού εκεί. Δίνει στον ένα στον άλλο όπλα, γίνεται ο εμφύλιος πόλεμος. Η Ελλάδα έχει ζήσει εμφύλιο πόλεμο. Και ξέρουν αυτοί που με βλέπουν οι πιο μεγαλύτεροι τι παραπεί εμφύλιος πόλεμος. Να θυμίσω κάτι μόνο. Σε ένα ρεπορτάζ. Ναι, βέβαια. Και στην πηγάδα του Μελιγανά είναι ζωντανή. Και στα άλλα πάνω στο βουνό που έχουν σκοτωθεί και ποιοι σκοτώνανε. Γιατί ένα παιδάκι είπε σήμερα ότι τι να κάνω να μην φύγω από την πόλη μου. Είδα ένα ρεπορτάζ και πραγματικά συγκλονίζει τους όλους. Όλους. Ένα παιδάκι 12 χρόνων και λέει, μου λέγανε, ντύνεσαι στρατιώτης ή έρχεσαι με εμάς και σκοτώνεις και την οικογένειά σου και τους φίλους γιατί είναι από την άλλη πλευρά. Ή η άλλη λύση είναι να σκοτώνω να φύγω. Γι' αυτό και διαλέγουν αυτό το δρόμο της απόγνωσης. Οι οποίοι μαζεύουν και τα λεφτά και πληρώνουν για να φύγουν. Το λέω και να ταιριάζω. Ποιος θα πάει να μπει, να πάει να πει σαν να πει ο καραβογέτης. Φαντάζεστε αυτή τη στιγμή σε τι απόγνωση είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και μιλάνε κάποιοι εδώ πέρα. Μην πω τώρα τι είπαν και κάποιοι άλλοι τώρα εδώ πέρα. Το γελιοποίησαν το πολιτικό. Μη σταθούμε σε αυτό. Είναι άνθρωποι και οι Έλληνες. Και οι Έλληνες, επειδή έχουμε δει και εμφύλιους και έχουμε δει και μετανάστευση μεγάλη, έπρεπε να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και γι' αυτό και ο απλός λαός είναι τόσο πολύ εθελοντικός, είναι τόσο πολύ πρόσχαρος. Ο εθελοντισμός στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο ο οποίος. Από την πρώτη στιγμή έτρεξε να πάει, από το στέλνημά του. Ξέρετε, πάμε καλά, το είπα. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Κανελόπλε, ναι, ναι. Δεν σας απλά.
αναγκαστικά κάνω ευχή να μην ξαναγίνει. Αλλά δεν πρέπει να μείνουμε μόνο σε αυτό. Δεν μένει ευχή. Πρέπει οπωσδήποτε ο επόμενος που θα ασχοληθεί με διάσωση να ξέρει ότι ο προηγούμενος που δεν είχε κάνει καλά τη δουλειά του. Έχει πάει φυλακή. Ισόβια, όχι σαν τον πάθει αυτά. Όχι κύριε. Κύριε Ράγκη, όπως θα πει ο διακινητής. Δεν ξέρω πώς είναι ο νόμος για διακινητή ή για το δουλέμπορο και τα πράσινα άλογα και τέτοια. Όταν θα φύγουν από εδώ, θα φύγουν με τουρκοκρατίες. Αυτοί οι οποίοι πραγματικά έχουν έρθει να πάρουν μεροκάματο, οι φυλακές που ακούν στην καλύτερη περίπτωση η αρχή, είναι επειδή πηγαίνει με τον κάθε λάθρο μετανάστη και κάθε θάνατο. 400 χρόνια φυλακή, 600 χρόνια φυλακή. Βέβαια κάνουν την εκτιτέα που είναι 20, εκτός αν φανεί σόβια. Εδώ έχουμε θανάτους, έτσι. Έχω αλλά θανάτους. Μόνο στην προκειμένη, στις περιπτώσεις που έχουμε μόνο τη λαθροδιακίνηση, σε αυτές τρώνε για τον. Δηλαδή, ακούνε φυλακή για τον κάθε έναν. Και ακούνε 400 χρόνια φυλακή, μια τουρκοκρατία. Και εμείς κλείναμε τα μάτια μας τόσο καιρό. Το χρυσό αιώνα. Και θα σας το πω πολύ απλά, γιατί η διαχείριση των περιστατικών που γίνεται κάθε χρόνο στο Δήμο Καλαμάτας, ενώ μόνο στο λιμάνι της Καλαμάτας και της Πύλου, είναι περισσότερες καραβιές 100 και 150 ανθρώπων. Απλά μέχρι τώρα δεν είχαμε θανάτους. Έτσι, Νίκο, πόσα ρεπορτάζ είχαμε. Ξέρετε πότε έχουν φάει τα ψάρια και δεν του έχουν πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο παρακολουθούς. Τώρα να δούμε τώρα στα τουριστικά θέατρα από εδώ και από εκεί για τέτοια. Αυτή που. Δηλαδή, φαντάζεστε να πάει να κάνει κανένα μπάνιο και να βγουν τα πτώματα δίπλα του. Αν θα βγουν τα πτώματα από τα 5.000 μέτρα πάθος, να δω πώς θα αισθάνεται ο καθένας. Γιατί έτσι μου πένα σήμερα. Σκεφτόμουν να μην έρθω, μου λέει για διακοπές, μου λέει στη Δυτική Ελλάδα, μου λέει δεν θέλω να πω στη Μεσσηνία ή στην Ηλία και τέτοια. Που τι για φαντάζεσαι, μου λέει να γίνει αυτό το πράγμα. Υγρός τάφος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ.